Να πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της αστυνομίας, τον κύριο Χρυσό Ανδρέου. Κύριε Ανδρέου, καλή σας μέρα. Καλημέρα, κυρία Σαφ. Να δούμε καταρχάς όταν προκύπτει, όταν γίνεται θέμα κινδύνου προσώπου, έχετε μια επιτροπή που αξιολογεί τον κίνδυνο και αποφασίζει καταλήλως, επειδή στάλει αυτή η επιστολή από τον ιατροδικαστή και στον αρχηγό αστυνομίας. Τώρα εξετάζετε εσείς το ενδεχόμενο να του δοθεί έτσι κάποια ασφάλεια, φρουρά? Ναι, είναι αλήθεια ότι για το θέμα θα ασχοληθεί, ήδη έχει ξεκινήσει η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου. Ο Πρόεδρος έχει ήδη επικοινωνήσει με, ο Πρόεδρος της Επιτροπής εννοώ, έχει ήδη επικοινωνήσει με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Συλλέγουν αυτή τη στιγμή πληροφορίες τις οποίες θα χρησιμοποιήσουν, τουλάχιστον θα αξιολογήσουν, ώστε να αποφασίσουν ποια μέτρα και αν θα ληφθούν κάποια μέτρα μετά από το συγκεκριμένο αίτημα του προσώπου αυτού. Ο ιατροδικαστής που θέτει ζήτημα ασφάλειάς του σας έχει ενημερώσει δηλαδή ότι δέχεται απειλές, εξύβριση? Πώς προκύπτει αυτός ο κίνδυνος, από πού? Ναι, υπάρχει μια αναφορά στη συγκεκριμένη επιστολή, μια μικρή αναφορά όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα, ότι στη βάση κάποιων δημόσιων δηλώσεων που γίνεται τελευταίο χρονικό διάστημα, θεωρεί ο ίδιος ότι κινδυνεύει τόσο η δική του φυσική υπόσταση αλλά και της οικογένειας του, ναι, εφόσον δημιουργείται αυτό το εχθρικό κλίμα εναντίον τους. Είναι όμως συναπόκειται στην Επιτροπή Αξιολόγησης να αξιολογήσει τον κίνδυνο και αν χρειάζεται αστυνομικούς και πόσους. Είναι και αυτό σημαντικό, κύριε Ανδρέου, ο ιατροδικαστής. Είναι και άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο στην υπόθεση και αξιολογείται ο κίνδυνος για την ασφάλειά τους, ή είναι μόνο για αυτό? Όχι, το πρόσωπο. Όχι, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οποιαδήποτε πληροφορία που θα μας παρέχει αυτό το δικαίωμα, πάση περιπτώσει, να δούμε αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα. Είναι αυτό το αίτημα το οποίο έχουμε μπροστά μας. Επαναλαμβάνω, θα αξιολογηθεί αυτή τη στιγμή για να δούμε τι προκύπτει, ποια μέτρα θα ληφθούν, αν ληφθούν. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να τύχουν αξιολόγηση για να προχωρήσουν να ληφθούν, ναι, οι σχετικές αποφάσεις. Τώρα, διαφωτίστε μας σε κάτι, κύριε Ανδρέου, που έχει να κάνει με τη διαδικασία. Ξεκινάμε τον ορισμό. Ορισμό ποινικών ανακριτών, ετοιμάζεται ένα απόρισμα, παραδίδεται στην νομική υπηρεσία, η οποία από εκεί και πέρα κρίνει αν θα υιοθετήσει το πόρισμα, θα συνεχίσει την ποινική διαδικασία, και θέλω να δω και πού εμπλέκεται η αστυνομία. Κοιτάξτε, όπως σε όλες τις ποινικές υποθέσεις, όταν διεξάγεται μια έρευνα από μέλη της αστυνομίας, οι οποίοι είναι ορισμένοι από την ημέρα που εγγράφονται στην αστυνομία ως ανακριτές, όταν διορίζονται ποινικοί ανακριτές, βασικά ασχολούνται και κάνουν την δουλειά που κάνει ένας αστυνομικός ανακριτής. Όταν ολοκληρωθεί μια έρευνα και θα πρέπει να σταλεί στο Γενικό Εισαγγελέα για να δοθούν κάποιες οδηγίες ή τουλάχιστον να αποφασιστούν αν διαπράττονται και αν ναι, ποια αδικήματα διαπράττονται, είναι ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας ως το αρμόδιο πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει, αφού μελετήσει το μαρτυρικό υλικό και λάβει υπόψη την έκθεση που θα κάνουν οι ποινικοί ανακριτές ή οι αστυνομικοί ανακριτές, για να αποφασίσει κατά πόσο προκύπτουν οποιαδήποτε ποινικά δικήματα και αν στο τέλος της μέρας από αυτά τα ποινικά δικήματα που προκύπτουν, αν μπορεί να κατηγορηθεί οποιοδήποτε πρόσωπο για τα δικήματα αυτά. Συνεπώς, η διαδικασία είναι η ίδια. Ασχέτως ποιος ορίζεται, αν είναι ανεξάρτητοι ποινικοί ανακριτές, είναι από την αστυνομία. Ακριβώς είναι η ίδια. Έχουν όλοι τα ίδια καθήκοντα. Εντάξει, όταν γνωρίζονται ποινικοί ανακριτές, σίγουρα τα καθήκοντα και τους περιορισμούς ή τουλάχιστον τι θα πρέπει να διερευνήσουν καθορίζονται από το Γενικό Εισαγγελέα. Όμως θα πρέπει κάθε φορά να ολοκληρώνεται μια ποινική έρευνα μέχρι το τέλος της και, παραλαμβάνω, ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας, αφού μελετήσει το μαρτυρικό υλικό και λάβει υπόψη την έκθεση των ανακριτών, θα αποφασίσει ότι με λέγεται. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα έχουν περάσει 17 χρόνια, αύριο είναι και το μνημόσυνο του Θανάση Νικολάου. Εκ πρώτης, από όσα μας είπαν και ήδη οι ποινικοί ανακριτές, ο κύριος Μάτσας, προκύπτουν ζητήματα και για μέλη της δύναμης, το έχουν αφυπηρετήσει. Κάνατε μια ανασκόπηση, αν θέλετε, μια αυτοκριτική στην αστυνομία. Δεν επιθυμείτε κι εσείς να δείτε το πόρισμα για λάθη του παρελθόντος? Ή δεν ξέρω να δείτε πώς επίσης μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτό το πόρισμα, διότι πολλές φορές το έχουμε αναδείξει, κύριε Ανδρέου. Προκύπτει έχουμε θύμα κάπου, ενημερώνεται η αστυνομία. Δίνεται η εντύπωση ότι πολύ εύκολα μπορεί κάτι να χαρακτηριστεί ως
αυτοχειρία, αυτοκτονία, ενώ δεν είναι έτσι. Άρα, πώς μπορούμε να νιώθουμε και εμείς ασφαλείς όταν χρειαστήκε 17 χρόνια, αν όσα λένε τα μπόρισμα επιβεβαιωθεί βεβαίως, δεν επρόκειτο για αυτοκτονία, αλλά για δολοφονία, και πώς αυτό όλο συγκαλύφθηκε και από ποιους. Δεν πρέπει να είμαστε υποψιασμένοι όλοι. Πώς έτσι ελαφρά την κερδία μπορεί να αποφαίνεται η αστυνομία ή ο ενίοτε ιατροδικαστής, ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Για να μπορέσω να τοποθετηθώ στο συγκεκριμένο θέμα, θα πρέπει, επαναλαμβάνω, να υπάρχει η θέση του Γενικού Εισαγγελέα, αφού μελετήσει το πόρισμα, για να μπορέσουμε και εμείς να τοποθετηθούμε αν υπήρξαν οποιαδήποτε λάθη στη συγκεκριμένη υπόθεση. Yeah. Τώρα, στο δεύτερο σας ερώτημα, σίγουρα οι ανακριτές που μεταβαίνουν σε μια τέτοια σκηνή θα πρέπει να λαμβάνουν όλα υπόψη γι' αυτό. Και η αιτία της αστυνομίας, βλέποντας κάποια προβλήματα τα οποία υπήρχαν, ενδεχομένως κάποια κενά, ενδεχομένως κάποιες παραλήψεις και λάθη, αυτό δεν το αρνούμαστε και δεν θα το αρνηθούμε ποτέ, σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες υποθέσεις, έχουν τροποποιηθεί τα πρωτοβόλτα όσον αφορά τους αφύσικους θανάτους. Δηλαδή, όταν εντοπίζεται ένα πρόσωπο, αν και φαίνεται από την πρώτη, εκ πρώτης μάλλον, ότι ενδεχομένως να είναι αυτοχειρία, υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα, το οποίο, επαναλαμβάνω, τροποποιήθηκε πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, τον Μάρτιο του 2022 ήταν οι τελευταίες τροποποιήσεις, όπου αναλύει, δίνει κατευθυντήριες γραμμές στον κάθε ανακριτή τι θα πρέπει να κάνει ώστε να αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ή, αν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, πώς θα προχωρήσει. Να. Θεωρούμε ότι με αυτά τα πρωτόκολλα βελτιωνόμαστε και φυσικά πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και εμείς είμαστε οι πρώτοι που το λέμε ότι όταν εντοπίζονται τέτοια λάθη προχωρούμε στις διαδικασίες ώστε να βελτιωνόμαστε. Γίνονται και εκπαιδεύσεις στους ανακριτές στην Αστυνομική Ακαδημία κατά καιρούς για τέτοια θέματα ώστε να μην παρουσιάζονται ξανά τέτοια θέματα ή κάποια προβλήματα. Όπως είπατε, ξανά. Και διότι μια μάνα ταλαιπωρείται 17 χρόνια τώρα, δεν φτάνει που της δολοφόνησαν το παιδί. Χρειάστηκε τόσα χρόνια για να το αποδείξει. Είπα, περιμένουμε βεβαίως την νομική υπηρεσία, αλλά όταν δουν όλοι όσοι πρέπει το πόρισμα και γίνουν και τα πρόσωπα της έρευνας, δεν ξέρω τι, ήταν άδικο, πέραν από δυνηρό, θλιβερό, να χάνεις το παιδί σου και μετά να τρέξεις τόσα χρόνια να αποδείξεις ότι δεν ήταν αυτός ο αφύσικος θάνατος δολοφονία, διότι βοούσαν όλα τα στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, ευχαριστώ πολύ.